Και έφυγε. Έφυγε καλά και έφυγε πολύ αργά ο Αμερικάνος. Δυνατός ο Κεντέρης. Τα ανεβαίνει τώρα. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα πρέπει να δυνατώσει. Τώρα πρέπει να είναι πιο δυνατός. Ανεβαίνει ο Κώστας. Πάει για μετάλλιο! Ο Κεντέρης! Ο Κεντέρης είναι πρώτος! Πολύ ωραία! Χρυσός διοικητής ο Κώστας Κεντέρης! Χρυσός διοικητής ο Κώστας Κεντέρης! Είναι απίστευτο! 20-09! 20-09! Η μεγάλη κούρσα! Ο μεγάλος αγώνας! Δικαίωση για τον μεγάλο αυτό αθλητή! Ήταν απίστευτο στα τελευταία μέτρα της κούρσας! Αποθέωση! Αποθέωση για τον μεγάλο πρωταθλητή! Κώστας Κεντέρης! Χρυσός Ολυμπιονίκης στα 200 μέτρα! Αν ο Αίολος ήταν στην αρχαία Ελλάδα ο θεός των ανέμων, τότε ο Κώστας Κεντέρης είναι στη σημερινή εποχή ο ίδιος ο άνεμος. Γεννημένος στις 11 Ιουλίου του 1973 στη Μυτιλίνη, ο Έλληνας σπρίντερ έχει ριζώσει βαθιά στις καρδιές των Ελλήνων. Το 2000 στο Σίδνεϊ ήταν η μεγάλη έκπληξη των αγώνων για όλη την Ιφίλιο. Με χρόνο 20-09 κέρδισε τη συμπάθεια όλων. Το αποτέλεσμα αυτό μόνο τυχαίο δεν ήταν. Ένα χρόνο μετά, στο Έντμοντον του Καναδά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με χρόνο 22 και 4 δέκατο δευτερολέπτου, στέφεται πρωταθλητής κόσμου. Και έφυγε αντιδρομής. Και Ντένις κυνηγάει και πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά, έχοντας μπροστά του τον Μπάλφορ και τους υπόλοιπους δρομής. Δεν θα μπει πρώτος. Τώρα όμως θα αρχίσει να ανοίγει. Θα αρχίσει να ανοίγει και θα ανεβαίνει. Θα ανεβαίνει, πιάνει τον Williams. Έχει περάσει τον Μπάλκον και πάει για πρώτος. Και θα είναι πρώτος και δεν πάρει να κάνει. Είναι πρώτος, 20-04. 20-04 είναι πρώτος για μια ακόμα φορά. Κώστας Κεντέρης, ο Ολυμπιονίκης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής πια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο νούμερο ένα στον κόσμο. Αυτός είναι ο Κώστας Κεντέρης. Όταν όλοι οι Έλληνες μέσα στο στάδιο και έξω από αυτό πανηγυρίζουν μια ακόμα μεγάλη νίκη. Μια νίκη του Κώστα Κεντέρη. Το 2002 στο Πανευρωπαϊκό του Μονάχου, ο Κεντέρης κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 19 δευτερόλεπτα και 85 εκατοστά. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ευρώπη. Έφυγαν καλά με την πρώτη και αυτό είναι καλό. Ο Κεντέρης αναπτύσσεται γρήγορα για να καλύψει τον Γεντρουζίτσκι και πράγματι αυτό κάνει όπως και ο Πιπέλου που καλύπτει τον Ντέβονις. Θα μπουν εκεί δύο στην ευθεία σχεδόν στο ίδιο ύψος με τον Κεντέρη να έχει ένα μικρό προβάδισμα αλλά να φεύγει μπροστά. Είναι ανίκητος ο Κώστας Κεντέρης. Κανείς δεν μπορεί να του στερήσει και τον ευρωπαϊκό τίτλο. Καλαρώνει, κάνει 19-86. Κάνει ρεκόρ. Κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, κάνει ρεκόρ αγώνων, πλησιάζει θα λέγαμε μία από τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών στην Ευρώπη. Είναι καταπληκτικός, είναι φανταστικός. Για άλλη μία φορά ο Κώστας Κεντέρης και δεν υπάρχει άνθρωπος να τον κερδίσει τα τρία τελευταία χρόνια. Ο Κώστας Κεντέρης είναι ο μοναδικός αθλητής στον πλανήτη που έχει κατακτήσει και τους τρεις μεγαλύτερους τίτλους. Χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης. Σε τρεις συνεχόμενες χρονιές σάρωσε τα πάντα στο διάβα του. Όχι απλά σαν άνεμος, σαν τυφώνας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και το βράδυ της 26ης Αυγούστου, ο Κώστας Κεντέρης είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν τον αγχώνει. Θέλει ως οτιδήποτε άλλο να στείλει όλους τους Έλληνες στα ουράνια, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην πατρίδα του.